Σκεφτείτε να ψηφίσετε, έτσι. Δηλαδή, τρεις ψηφίσαν το χάρι πριν ξεκινήσουμε. Αυτά δεν είναι... δεν είναι τώρα αυτά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο ερώτημα αφορά την ασφάλεια. Και όταν λέμε ασφάλεια, είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες και αυτή η θολή εικόνα την οποία έχουμε για το πώς παρακολουθούμε το PSA στους ασθενείς οι οποίοι παίρνουν αναστολές 5 αλφαναγωγάσεις. Ξέρω τι θα πει ο Χάρης, γι' αυτό ξεκινάω, νομίζω είναι απλό. Η συνδυαστική θεραπεία έχει περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Εντάξει, έχει περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Και αν είχαμε ένα τρίτο φάρμακο, αν δίναμε αντιχοληρικά, πιθανώς κάποιοι από τους ασθενείς να είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν και ξηροστομία. Αν δίναμε και ένα τέταρτο φάρμακο, πιθανώς. Αυτό ήταν από την MTOPS, αυτό ήταν από την COBAT. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι τελικά οι ασθενείς οι οποίοι διέκοψαν τη θεραπεία εξαιτίας των ανεπιθύμητων ενέργειών, τα ποσοστά ήταν απολύτως συγκρίσιμα. Δεν υπήρχε καμία διαφορά στην απόσυση των ασθενών εξαιτίας των ανεπιθύμητων ενεργειών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ιδιαίτερα στη μελέτη την COBAT, η οποία είναι και η πιο πρόσφατη, υπήρχε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αξιολογούσε τη θεραπεία. Αυτό λοιπόν το ερωτηματολόγιο τι λέει? Ότι οι ασθενείς που ήταν ικανοποιημένοι από τη θεραπεία, και όταν λέμε ικανοποιημένοι, δεν είναι μόνο η αποτελεσματικότητα που είδαμε προηγουμένως, αλλά γενικότερα και από το προφίλ της ασφάλειας της θεραπείας, πιο πολύ, 80% ήταν με τη συνδυαστική θεραπεία. Στατιστικό σημαντικό έναντι κάθε μονοθεραπείας. Και αν ακόμα το επεκτείνουμε και τους ρωτήσουμε ποιοι θέλουν να μείνουν και μετά τη μελέτη στη θεραπεία την οποία παίρνανε, βλέπετε και πάλι ότι το group της συνδυαστικής θεραπείας πάλι υπερίσχυε. Άρα οι ασθενείς τελικά είναι ικανοποιημένοι από τη συνδυαστική θεραπεία. Τώρα, όσον αφορά το PSA και το πώς το παρακολουθούμε, αυτό πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο πάντοτε προβλημάτιζε τους ουρολόγους. Εκείνον ο οποίο πρέπει να πούμε και νομίζω ότι αυτή είναι η νεότερη γνώση την οποία το σχολείο εδώ προσφέρει, είναι ότι ο παλιός κανόνας του διπλασιάζω, ξεχάστε τον, ο παλιός κανόνας του 2,3 μετά από ένα χρόνο, ξεχάστε τον. Και αυτό γιατί? Γιατί ξέρουμε πλέον από τη μελέτη Reduce ότι όσο περνάει ο χρόνος και οι ασθενείς είναι σε αναστολής 5 αλφαναγωγάσεις, του τασταρίδη στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχει συνεχής μείωση του PSA. Άρα δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τον ασθενή διπλασιάζοντας το PSA του. Αν πάμε στη μελέτη PCPT, έτσι, με τον Ιαν Τόμψον και εκείνη την περίφημη μελέτη με τη φιναστερίδη, αυτό το οποίο αποδείχθηκε τελικά είναι ότι η χρήση της φιναστερίδης έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνει την ευαισθησία του PSA προκειμένου να ανιχνεύσουμε κάποιον καρκίνο του προστάτη. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό το οποίο έχει σημασία σε ένα ασθενή τον οποίο παρακολουθούμε, και αυτό είναι τουλάχιστον το ευτύχημα των ασθενών με καλή υπερπλασία, είναι ότι τους βλέπουμε, τους ξαναβλέπουμε και τους ξαναβλέπουμε. Επομένως, μπορούμε να έχουμε ένα σηριακό PSA και να δούμε τις μεταβολές. Άρα, αυτό το οποίο είναι η καινούργια γνώση, αυτό το οποίο μένει και το οποίο ξεκαθαρίζει και επομένως δεν τίθεται θέμα ασφάλειας στην παρακολούθηση των ασθενών με PSA, είναι αυτό το οποίο έρχεται από τη μελέτη Reduce του 2011 και λέει τι πλέον. Ότι παρακολουθούμε το PSA και κάθε αύξηση του PSA από τον ADIR χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι μια κόκκινη σημαία, ένα συναγερμός, πέστε το όπως θέλετε, γιατί να το επιβεβαιώσουμε και κατόπιν να το αξιολογήσουμε και αν χρειαστεί να κάνουμε βιοψία στον ασθενή μας. Επομένως, είναι πολύ απλή η παρακολούθηση του PSA σε έναν ασθενή ο οποίος παίρνει συνδυασμό, το παρακολουθούμε και σε κάθε μία αύξηση, όπως θα κάνουμε και στη μονοθεραπεία, αξιολογούμε κλινικά τον άρρωστο. Ευχαριστώ πολύ. Σταύρο, μια ερώτηση να κάνω. Εφόσον η τιμή του PSA πέφτει συνέχεια με τα χρόνια με τη χρήση αυτών των φαρμάκων, πώς ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει στην τιμή ναντίρ? Είναι ισχύως τιμή. Αυτό το οποίο κάναμε λάθος και κάνανε κάποιος καρκίνος από την ανάλυση της Reduce ήταν ότι θεωρούσαν ναντίρ το εξάμηνο. Δηλαδή η τιμή που έφτιανε στο εξάμηνο τη θεωρούσαμε ναντίρ. Επομένως, από εκεί και πέρα, επειδή έπεφτε, δηλαδή έπιανε μία τιμή 2. Είχε ξεκινούσε με 4 και έπιανε τιμή 2. Μετά πήγαινε 1,8 και πήγαινε 1,9. Τυχαία τα νούμερα. Το 1,9 δεν χτυπούσε το καμπανάκι, γιατί η αρχική μελέτη έδειχνε ότι το ναδύρ ήταν του εξαμήνου. Όχι. Κανονικά θα έπρεπε να αλλάξουμε αυτόν τον ασθενή, γιατί ως ναδύρ θεωρούμε την τελευταία χαμηλή τιμή. Οποιαδήποτε αύξηση από την τελευταία χαμηλή τιμή είναι μια κόκκινη σημαία προκειμένου να αξιολογήσουμε τον ασθενή μας. Χάρη. Εντάξει, πάμε στην ασφάλεια. Το είπε ο Σταύρος. Περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Εγώ δεν ξέρω εάν. Ναι, δεν διέκοψαν. Αλλά ο καθένας πρέπει να σκεφτεί αυτό για τον ασθενή του. Τον φορτώνει με δύο φάρμακα. Και επομένως, αθρηστικά θα έχει αυτή την επίπτωση. Η πιθανότητα να την έχει είναι σημαντική. Θα ήθελα λίγο να δούμε το θέμα του PSA.
Και θα ήθελα να σας πάω λίγο πιο πίσω στη μελέτη PCPT, Prostate Cancer Prostatic Trial, η οποία ήταν μια μελέτη η οποία σχεδιάστηκε ουσιαστικά για να κρίνει κατά πόσον η φιναστερίδη μπορεί να χορηγηθεί σαν χημειοπροφυλακτικό για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη. Εδώ είναι το βασικό κόνσεπτ της μελέτης. Τυχεοποιήθηκαν λοιπόν σε πλασέμπο και φιναστερίδη ένας μεγάλος αριθμός ασθενών και παρακολουθήθηκαν για 7 χρόνια και στη συνέχεια ελήφθησαν βιοψίες. Αυτό το οποίο έδειξε η μελέτη είναι ότι, και γι' αυτό το λόγο τελείωσε για 15 μήνες νωρίτερα, ήταν ότι η επίπτωση του καρκίνου του προστάτη στην ομάδα της φιναστερίδης ήταν κατά περίπου 25% μικρότερη. Όμως ένα άλλο θέμα το οποίο προέκυψε, και αυτό είναι, θα ήθελα να το βάλω πάνω στο τραπέζι για να το θυμηθούμε, είναι ότι εκτός του ότι ήταν επιλεκτική η μείωση της συχνότητας των όγκων σε χαμηλά grade, είχαμε μια αύξηση 25% των όγκων με Gleason score πάνω από 6, των επιθετικών δηλαδή καρκίνων, από τη χορήγηση στην ομάδα της φιναστερίδης. Αναπτύχθηκαν κάποιες θεωρίες για να δικαιολογήσουν αυτό το θέμα, ότι δηλαδή πιθανόν η φιναστερίδη δεν επάγει όμως υψηλής κακοήθειας, αλλά μειώνοντας τον όγκο του προστάτη, αυξάνει την πιθανότητα να βρεθεί ο καρκίνος που ήδη υπάρχει. Έρχεται και μια δεύτερη μελέτη με ίδιο σκοπό, μελετώντας, όπως είπε και ο Σταύρος προηγουμένως, τη χορήγηση της ντουταστερίδης με ανάλογο κόνσεπτ ως χημειοπροφυλακτικό για τον καρκίνο του προστάτη. Και έδειξε παρόμοια πράγματα. Ότι ναι, μεν μειώνεται ο κίνδυνος κατά 23% στην ομάδα της ντουταστερίδης, όμως υπάρχει μια σαφή στάση αύξησης κινδύνου για εμφάνιση όγκων 8 με 10. Gleason score 8 με 10. Βελτιώθηκαν φυσικά τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τον BPH και όλα αυτά. Είχαμε όμως συχνότερα επεισόδια καρδιακής ανεπάρκειας. Αυτό δεν εξηγήθηκε γιατί. Επομένως, οι ορμονικοί χειρισμοί με βάση αυτές τις δύο μελέτες για άλλο πράγμα, εντάξει, αλλά έδωσαν ένα αποτέλεσμα που εδώ θα πρέπει να το συζητήσουμε λιγάκι. Βγήκαν αυτές τις μελέτες κατευθύνσεις οδηγίες ότι δηλαδή ασυμπτωματικοί άνδρες με PSA μέχρι 3. Που το μετρούν τακτικά και είναι πρόθυμοι να υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο, μπορεί να ωφεληθούν από τη συζήτηση της χορήγησης των αναστολέων της 5α αναβουγάσης ως πρόληψη για τον καρκίνο του προστάτη και τους γεννητικούς κινδύνους. Και το ίδιο ισχύει και στους ασθενείς που το παίρνουν για άλλο λόγο, όπως εδώ. BPH δηλαδή και συμπτωματολογία από το κάτω τροποποιητικό σύστημα. Και παρά το γεγονός ότι ήταν ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα και έγινε αίτηση από τις αντίστοιχες εταιρείες για να εγκριθεί ως χημειοπροφυλακτικό, τελικά δεν έπεισαν. Και απορρίφθηκε το 2010 αυτή η αίτηση και ο κυριότερος λόγος, πέρα των άλλων, ήταν ότι αμφισβητήθηκε η ασφάλεια. Not providing compelling evidence confirming that there is not an increased risk of high-grade prostate cancer. Και έτσι απορρίφθηκε τελικά και η ντουταστερίδη και η φιναστερίδη για να χρησιμοποιηθούν ως χημειοπροφυλακτικό. Επομένως, αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω.